ήταν λίγο βιαστικό. Ο δεύτερος κατάλογος που έχει βγάλει η Ελλάδα είναι οι χώρες που έχουν χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές από την Ελλάδα κατά 50%. Και συνεργάζονται με την Ελλάδα. Συνεργάσιμες μεν, δίνουν τα στοιχεία δηλαδή, αλλά έχουν πολύ χαμηλότερους συντελεστές. Αυτό σας λέω τώρα, ο νόμος αυτός. Αυτές τις χώρες, αφήστε να το διευκρινίσω. Σε αυτές τις χώρες θεωρούμε εκείνες που έχουν 50% μειωμένη φορολογία σε σχέση με εμάς. Σε αυτές τις χώρες λοιπόν είναι και τρεις ευρωπαϊκές χώρες που είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος, η Ιρλανδία και η Βουλγαρία, και άλλες χώρες από τον υπόλοιπο κόσμο. Ναι. Αυτό είναι και το όριο μέσα στο οποίο μπορούμε να κινηθούμε με πλήρη νομιμότητα, με τους δύο καταλόγους. Αν περιγράφετε το νόμιμο, δεν μου περιγράφετε το ηθικό. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αν περιγράψουμε το νόμιμο σε μια χώρα που δοκιμάζεται, σε μια χώρα πτωχευμένη, σε μια χώρα που στενάζουν οι πολίτες της εδώ και 5 χρόνια, 6 χρόνια, να ψηφίζουμε νόμο που δίνει τη δυνατότητα σε βουλευτές, σε υπουργούς, σε δικαστικούς και τραπεζικούς να έχουν μειωμένη φορολογία κατά 50% με πλήρη νομιμότητα, τότε οι 300 να πάνε στην Αλβανία να φορολογούνται και να μείνουμε όλοι οι υπόλοιποι εμείς τα 10 εκατομμύρια τα κορόιδα να φορολογούμε εδώ. Και εγώ θέλω να πω και το άλλο, αυτό που είπε ο Υπουργός για την αναδρομικότητα. Συγγνώμη για την ένταση, αλλά είναι πιστεύω ότι. Είναι ακόμα χειρότερο άμα είναι με αναδρομικότητα. Υπάρχει μια δεδομένη πίεση. Μία μέρα να ισχύσει ο νόμος αυτός, όλοι έχουν ασυλία. Μία μέρα. Που ισχύει έτσι. Ασυλία δεν υπάρχει. Για την αναδρομικότητα λέγεται. Και καλά, δεν είναι κακό να πούμε ότι είναι και γκάφ. Θα δικαιωθεί ο Χαϊκάλης. Να βγει ένας άνθρωπος. Θα δικαιωθεί γιατί στην Κύπρο είχε την εταιρεία. Ο κύριος Βερνίκος, ο οποίος και λόγω επαγγέλματος εφοπλιστής ήταν. Έτσι. Και παραιτήθηκε. Αλλά ξέρετε, πιστεύω ότι αποτελεί πρόκληση και δίνει την ευκαιρία και για λαϊκισμό, αλλά και δικαιολογημένη αγανάκτηση, όταν ψηφίζουμε σκληρά μέτρα για τους πολίτες, όταν λέμε στον άλλο να του επιστρέψουμε τα αναδρομικά του ΕΚΑΣ. Και την ίδια στιγμή. Επαναλαμβάνω. Υπάρχει γι' αυτό και υπάρχει μία πίεση ευρωπαϊκή στο να υπάρχουν ίσοι κανόνες για όλους. Αυτό. Και γιατί να μην είναι και για το ΦΠΑ στα νησιά. Δεν έχουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο με την φορολόγηση, με το χαμηλό ΦΠΑ στα νησιά, στην Πορτογαλία, στην Γαλλία και μηδενικό. Γιατί να μην ισχύει λοιπόν και για την Ελλάδα. Γιατί η υποχρέωση στην Ελλάδα, έτσι. Νομίζω ότι πάντως θα διορθωθεί αυτό. Άρα το φέρνετε το θέμα. Όχι ΦΠΑ. Όχι ο ΦΠΑ. Και θα έρθουμε μετά στα δικά σας. Θα απαντήσουμε και στο ΦΠΑ γιατί. Έκλεισε η Κηφισίας ήδη, Άρη Σαλβάνο, από τους. Αν και δεν είναι πολίτη, κλείσαν την Κηφισίας. Ναι, Γιώργο, οι εργαζόμενοι στον Ερυθρό. Και τα δύο ρεύματα της Κηφισίας από τους εργαζομένους του Ερυθρού στα.